Λοιπόν, κύριε, για να τα δούμε και τα δύο και το χρέος. Ναι. Εδώ διεξάγεται εδώ και καιρό ένας κοινωνικός, ταξικός πόλεμος, θα τον έλεγα εγώ. Πολεμική σύραξη είναι αυτό στο πολιτικό επίπεδο, με συνταγματικές εκτροπές ή παραγραφή του συντάγματος και περιγραφή, και εκεί πάνω υπάρχουν ενστάσεις. Πολιτική λύση χρειάζεται η χώρα και για το θέμα του χρέους και για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας και κυρίως για το ζήτημα της διαμόρφωσης ενός νέου πολιτικού τοπίου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι εξελίξεις για να αποσοβηθεί όσο μπορεί να αποσοβηθεί και η ανθρωπιστική καταστροφή και η εκποίηση του δημόσιου πλούτου κτλ. Είπατε περί ΔΕΗ, περί Αγιαλού κτλ. Είναι σαφές ότι γύρω από πολύ μεγάλα θέματα διαμορφώνονται, και εμείς βοηθάμε σε αυτό, κοινωνικοπολιτικές συσπυρώσεις, δηλαδή ένας συνασπισμός κοινωνικοπολιτικών δυνάμεων, που δεν είναι μόνο αυτές οι κεντρικές εκδηλώσεις που βλέπετε, έπονται και ήδη γίναν, παραδείγματος χάρη για τη μικρή ΔΕΗ, πολλές μικρότερες ή άλλες εκδηλώσεις, διαδηλώσεις, κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα, όπου διαμορφώνεται ένα πεδίο συμπόρευσης, σύγκλησης με άλλες κοινωνικές κυρίως, αλλά και πολιτικές δυνάμεις. Το ίδιο θα γίνει για όλα τα ζητήματα, το ίδιο γίνεται ακόμα και για θέματα ad hoc, παραδείγματος χάρη ενθάρρυνσης, ενίσχυσης του αγώνα των καθαριστριών, των απολυμμένων φυλάκων, από τα σχολιά κτλ. Αυτό λοιπόν είναι ένα μέτωπο το οποίο πιέζει εξαιρετικά, διότι η Νέα Δημοκρατία τουλάχιστον από τα δύο συγκυβερνώντα κόμματα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ λόγω ιστορικότητας έχει κοινωνικές άκρες και αντιλαμβάνεται γεώσεις, δηλαδή κοινωνικές. Πιέζει εξαιρετικά την κυβέρνηση, όπως και τα προηγούμενα που σας είπα, τα φορολογικά και τα άλλα, και εκτιμώ ότι θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις ακόμα και πριν, ενώ εκλογές, ακόμα και πριν από την συζήτηση, βέβαια, πριν από το Φλεβάρι Μάρτιο και πριν από την τελική συζήτηση για το χρέος, διότι ακριβώς αυτή η συζήτηση επί της ουσίας έχει ξεκινήσει ανάμεσα σε εμπειρογνώμενους ή και στο υψηλότερο επίπεδο από πλευράς κυβέρνησης, δηλαδή ανοιχνεύουν τα όρια τους, αυτό είναι φανερό και νόμιμο. Θέλω να πω ότι όταν διαμορφωθεί ένα πεδίο στο οποίο θα είναι πάρα πολύ φανερό ότι η λύση η οποία θα δοθεί θα απέχει πάρα πολύ από την αναγκαία βαθιά τομή για να πάρουμε μια ιστορική ανάσα ως χώρα. Εμείς γι' αυτό βάζουμε το θέμα του μεγάλου κουρέματος. Δηλαδή, γιατί δεν δέχεστε να κάτσετε στο ίδιο τραπέζι που σας καλεί η κυβέρνηση, κύριε Βούτση? Για να Βούτση, κάνουμε τι τώρα, δεν ήμασταν στις εκλογές στο ίδιο τραπέζι, δεν ήμασταν και εξαντλήσαμε τις διαφορετικές μας στρατηγικές πάνω σε... Μα γι' αυτό σας λέω κι εγώ. Εμείς για το θέμα πει, του χρέους, ποια είναι χωρίς προϋπόθεση. Η προϋπόθεση είναι ένα μεγάλο κούρεμα του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Μάλιστα, χθες εδώ ήταν σε μια άλλη εκπομπή, το προσδιορίσα χοντρικά, ας πούμε, στα όρια που έβαζε, ας πούμε, και το Μάστερ, δηλαδή το 60-70-80%. Με συγχωρείτε, κύριε Παπαμίκο. Παπαμίκο, με συγχωρείτε. Εδώ δεν συγκρίνονται δύο στρατηγικές, όπου η μία λέει μία απομείωση διαχρονική μέσα από πολύ μικρά επιτόκια, χρονική επέκταση, και η άλλη λέει κάτι το οποίο για τον κύριο Σόιμπλε, παραδείγματος χάρη, είναι έξω από τη συζήτηση, ένα μεγάλο κούρεμα του χρέους. Δεν είναι δύο ισότιμες στρατηγικές. Η δεύτερη στρατηγική δίνει, σας επαναλαμβάνω, ιστορική ανάσα στη χώρα για να προχωρήσουμε στην παραγωγική ανασυγκρότηση και στην κοινωνική αναδιανομή, ενώ η πρώτη στρατηγική μπορεί να ελαφραίνει για κάποια χρόνια, ας πούμε, το κοχρεωλήσει κτλ. Πλην όμως δεσμεύει απολύτως τη χώρα στο διηνεκές για όλο τον 21ο αιώνα σε περιοριστικές πολιτικές, σε άμεσους ελέγχους κτλ. Μέσα από αυτή, γι' αυτό εμείς επιλέγουμε την πρώτη στρατηγική. Σαφές. Ναι. Θέλω μια απάντηση όμως επί του συγκεκριμένου. Ναι. Εάν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία συζήτησης, διαπραγμάτευσης για το χρέος, που θα γίνει το επόμενο διάστημα, οι εταίροι ζητήσουν για το όποιο αποτέλεσμα και την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει? Εάν αυτό το αποτέλεσμα είναι η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, δηλαδή αν μπει αυτό το θέμα που έχει τεθεί στην Ευρώπη, δεν το πρώτο συζητάμε εδώ, διότι για ευρωπαϊκή λύση μιλάμε, είναι σαφές. Δηλαδή θα συμπεριλάβει και τον Νότο, οι Ισπανίες, πράγματα. Ωραία, με τις ιδιομορφίες του. Εάν μπουν σε μια τέτοια λογική,
Είναι πολύ φανερό, ας πούμε, δηλαδή αν γίνει μια ριζική, ριζοσπαστική στροφή στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ακριβώς προϋποθέτει. Θα ήταν φανερό ότι είμαστε προπομπή και θέλω να πω δεν έχουμε καμία αντίρρηση από πού σου, αλλά είναι φανερό για την ώρα ότι ούτε η κυβέρνηση το ζητάει. Αυτό είναι το δραματικό. Δηλαδή δεν έχει βγει ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Βενιζέλος μάλιστα το αντίθετο, τουλάχιστον ο κύριος Σαμαράς λιγάκι κρατιέται, λένε περί βιώσιμου χρέους. Το χρέος λέει είναι βιώσιμο, θα το εξυπηρετήσουμε. Και είναι 170%. Δηλαδή, σας επαναλαμβάνω, πώς θα γίνει το πραγματικό πρωτογενές πλεονέκτημα. Άρα η το πραγματικό, έτσι. Ωραία. Όχι, ας πούμε. Άρα η δική σας στόχευση είναι να μπλοκάρετε αυτή τη διαδικασία μέσα από τη διαμόρφωση του αναγκαίου αριθμού. Η δικιά μας πρόθεση είναι. Για την Προεδρία. Μέσω του δημοκρατικού δρόμου για την ανατροπή αυτή τη πολιτική και να ανοίξει ένα παράθυρο και μια πόρτα για το μέλλον τη χώρα, να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα, να αξιοποιήσουμε όλα τα μέσα, όπως κάνουμε και τώρα. Ζητήσαμε δημοψήφισμα, όπως είχαμε κάνει με τη Μομφή. Και έχουμε πει ότι για πρόεδρο τη Δημοκρατία, ας πούμε, ούτε ο κύριος Τσίπρας, ο πρόεδρος του κόμματος, να ήταν υποψήφιος, δεν θα το ψηφίζαμε, διότι ακριβώς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτή η κυβέρνηση θα πρέπει να φύγει χθες. Δηλαδή με την έννοια αυτής της πολιτικής. Με ποιες δυνάμεις λοιπόν ως προνομιακούς συνομιλητές και ως συμμάχους. Ο λαός στις εκλογές, στις εθνικές εκλογές θα βάλει τη σφραγίδα του, θα δώσει ένα πολιτικό καινούριο σκηνικό. Γιατί... Ένα καινούριο πολιτικό σκηνικό. Και γιατί άκουσα τον κύριο Μιλιώνα να λέει εκλογές μέχρι να πάρουμε αυτοδυναμία. Ναι, διαφωνώ σε αυτό. Δεν το συζητάω, ούτε είναι στη γραμμή μας, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Είναι διανοητικές προσεγγίσεις στελεχών μας που σωστά είναι, ας πούμε, κάνουν. Το σκέφτονται τι σημαίνει αυτοδυναμία με ένα καλπονοθευτικό, παραδείγματος χάρη, νόμο. Διότι ούτε εμείς λέμε περί αυτοδυναμίας, με 34-35 μπορεί να είσαι αυτοδυναμία. Εμείς θέλουμε 50 μέσα στη Βουλή, ή δυνατόν έστω με την έννοια της ανοχής, και 60-70 στον κόσμο για να μην είμαστε παρένθεση. Για να μιλήσω και της ουσίας, δηλαδή. Ακριβώς, γι' αυτό, γι' αυτό προσεγγίζουμε όταν λέμε περί ανοιχτού κόμματος, συμμαχίες κτλ. Αυτό εννοούμε. Ναι, αν είναι, αμέσως, κύριε, αν είναι να αναλάβουμε μονοκομματικά τα πράγματα, θα είναι τόσο δύσκολα. Εντάξει, αλλά να σα το θέσω και πολιτικού, διεκδικείται να γίνουν εκλογές νωρίτερα. Και δεν φοβάστε μήπως οι εκλογές αυτού του είδους συντακτική σας οδηγεί σε μια παρένθεση. Διότι μετά είναι οι προεδρικές εκλογές. Γιατί μετά είναι οι προεδρικές εκλογές. Κύριε Λερετζή, δεν το φοβάμαι. Σας το λέω ευθύτατα. Ο κόσμος έχει αλλάξει δυνάμεις από τον κόσμο που προηγούμενα είχε ταυτότητες μπλε, πράσινες, άλλες. Βλέπουν, προσεγγίζουν την ανάγκη να υπάρξει μια ιστορική τομή στα πολιτικά πράγματα. Με αυτή την έννοια σας επαναλαμβάνω, ούτε σοσιαλισμό θέλουν ούτε κομμουνισμό. Αλλά θέλουν κοινωνική δικαιοσύνη, αναδιανομή, παραγωγική ανασυγκρότηση, το κεφάλι ψηλά, το παιδί να μην φύγει έξω, φορολογία να μπορεί να αντέξει. Έτσι δεν είναι. Ευκαιρίες για δουλειές. Δηλαδή θέλουν κοινωνική δικαιοσύνη, θέλουν μια τέτοια τομή ιστορική. Άστε. Και πλέον. Πιστεύω ότι θα είναι μεγάλη η διαφορά και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και άλλες πολιτικές δυνάμεις θα ενισχυθούν, θα ενθαρρυνθούν και νέες δυνάμεις ενδεχομένως θα μπουν στο κοινοβούλιο για να στηρίξουν αυτή την πορεία. Ελάτε, κύριε Παπαμίκο. Πρώτον, βλέπω μια απίστευτη βουλημία που δεν την περίμενα από την αριστερά. Βουλημία, όχι. Βουλημία, μα βουλημία.